Γεια σας. Γεια σου. Καλώς τη. Ορίστε. Δεν είναι όπως τα κάνουμε πάντα, αλλά καλή όρεξη. Καμιά άλλη πληροφορία. Τι άλλη πληροφορία. Τι θα συναντήσουμε, θα αντιμετωπίσουμε. Θα το δείτε, μια χαρά είναι, τρώγεται. Okay. Αυτό δεν έχει γίνει, έχει γίνει. Μωρέ, έχει γίνει, απλά... Έχει βάλει 3 κιλά φρυγανιά μέσα. Για πες. 3 κιλά είναι στόκος. Δεν σου είπα ότι θα είναι οπτικά σαν φυτέκι λαχανικών. Βασικά έχει υπερβολική φρυγανιά και έχει χαθεί η γεύση. Αυτό, σαν φυτέκι λαχανικό. Πάμε στο πληγούρι. Δηλαδή σαν τρώγω φρυγανιά την κάνει τι. No way. Άκου τώρα, εδώ έριξε βαρσάμικο από πάνω. Και το πληγούρι έχει ακόμα μέσα το... Ναι. Καταρχάς είναι ανάλατο. Χαίρομαι πολύ. Ήθελε σαν... και λίγο βράσιμο ακόμα. Ήθελε, ναι. Ήθελε και άλλη ώρα. Μου θυμίζει λίγο κόλυβα. Φοβάμαι ότι δεν θα. Ε? Στο τελείωμα τη γέννηση, στο τελείωμα του μασήματος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σίγουρα δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς την τελική απόφαση δεν την παίρνουμε εμείς. Την παίρνει. Ο ένας. Ο ένας, ο μοναδικός. Ο Έκτορας Μποτρίνη. Μπιφτέκι με πληγούρι. Λοιπόν, το μπιφτέκι. Εύκολη υπόθεση. Το λάθος που έχει γίνει εδώ είναι ότι πέρασε στο μπλέντερ κρεμμύδι πιπεριά, κράτησε το νερό μέσα, το έβαλε στο κρέας και το κρέας κλάταρε. Είναι πολύ σημαντικό να στεγνώνουμε, να σουρώνουμε τα λαχανικά που βάζουμε μέσα όταν βάζουμε μπιφτέκι. Δεύτερον, κέτσαπ, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό, μην βάζετε πάνω στο πληγούρι αυτό το γλάσο μπαλσάμικο. Πραγματικά είναι ντροπή. Δεν υπάρχει λόγος. Θα ξεκινήσω από το πληγούρι. Βγάζω λίγο το γλάσο, το μισό. Σαν τροσάχυρο. Ομό, ανάλατο. Βγάζει σαν να τρως αλήθεια, σανό. Πολύ άσχημη γεύση. Πάμε στο μπιφτέκι, το οποίο όπως βλέπουμε είναι σπασμένο. Βασικά το μπιφτέκι δεν πλάστηκε, ειλικρινά. Θα το δοκιμάσω, τι να κάνω. Στο ίδιο μοτίβο με το πληγούρι. Το μόνο που υπερισχύει είναι η φρυγανιά. Για να φας αυτό το πιάτο, νομίζω, χρειάζεσαι manual. Για να μπορέσεις να το συναρμολογήσεις. Θέλω να πω ότι στο ίδιο manual ήταν και το προηγούμενο πιάτο. Άρα, πάμε στην άλλη σελίδα και βλέπουμε μπιφτέκι. Μπιφτέκι. Α, πολύ ωραία. Θα το συναρμολογήσω επιτέλους.